Εδώ ανάμεσά σας. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να σας πείξω το χέρι, που είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω, να ακούσω από τον Δήμαρχο τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και ότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η απόσταση που διέτησα σήμερα από το γραφείο μου, το μαξί μου στην Αθήνα, ως εδώ στο χωριό σας, πολλές φορές είναι μια απόσταση που στα δικά σας τα μάτια φαίνεται πολύ μεγαλύτερη από όσο πραγματικά είναι. Ξέρω πολύ καλά ότι παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, ώστε να μικρύνει κι άλλο αυτή η απόσταση. Και ξέρω πολύ καλά ότι και εγώ προσωπικά, τον 1,5 χρόνο που είμαι πρωθυπουργός, έχοντας να αντιμετωπίσω την οικονομική κρίση, την προσφυγική κρίση, μεγάλες δυσκολίες για τη χώρα μας, άργησα να διανύσω αυτή την απόσταση και να έρθω να τα συναντήσω. Και το λέω αυτό διότι έχω πλήρη επίγνωση ότι βρίσκομαι στον νομό, στην περιοχή, στη Θράκη και στον νομό ιδιαίτερα εδώ, με πολύ μεγάλα προβλήματα. Ξέρω πολύ καλά ότι βρίσκομαι στον νομό με τις μεγαλύτερες διαρροές μαθητών από τη βασική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Γνωρίζω πόσο μεγάλες θυσίες και προσπάθειες και αγώνες καταβάλλετε προσωπικά ο καθένας και η καθεμιά από εσάς και οι οικογένειές σας για να πάνε τα παιδιά σας στο σχολείο και να τελειώσουν το σχολείο και μετά να προχωρήσουν και να προκόψουν. Ξέρω επίσης ότι τα θετικά κίνητρα που στο παρελθόν έχει θεσπίσει η ελληνική πολιτεία, όπως αυτό της ποσόστοσης για τη μειονότητα στα πανεπιστήμια και στη δημόσια διοίκηση, έχουν αξία μόνο όταν τα παιδιά σας καταφέρνουν να τελειώσουν το σχολείο. Γι' αυτό και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέχρι στην προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, και δεν είναι τυχαίο ότι ήρθα σήμερα εδώ μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, είναι να βρούμε τον τρόπο ώστε τα παιδιά να μένουν στα σχολιά, να τελειώνουν το σχολείο, να μην το εγκαταλείπουν, να μένουν στον τόπο, να μένουν στη Θράκη, να βρίσκουν αξιοπρεπείς δουλειές εδώ. Και είναι μέγιστη προτεραιότητά μας να στηριχθεί η περιοχή σας, να στηριχθεί η δημόσια και η μειονοτική παιδεία.